στις καταθέσεις των μελών της οικογένειας Λαμπρίνου, που με πιο ψύχρεμη ματιά μπορεί να φέρουν στο φως περισσότερα στοιχεία για την πιθανή ταυτότητα των δραστών, επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Χερσονήσου για την εξιχνίαση της πρωτοφανούς ληστείας, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή των Μαλλιών. Πραγματικά πρωτοφανές το περιστατικό αυτό που έλαβε χώρα εις βάρος του πρώην δημάρχου των Μαλλίων, του κ. Λαμπρινού. Πραγματικά ένα γεγονός το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει και δεν έχει ξανατύχει, αν θέλετε, στο Δήμο μας. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι στέκομαι αλληλέγγυος και συμπαρίσταμαι στις δύσκολες ώρες που πέρασε και που περνά η οικογένεια του κ. Λαμπρινού. Ευτυχώς, χωρίς να έχουμε κάποιο, αν θέλετε, άσχημο απεκταίο φαινόμενο ή κάποιο τραυματισμό. Ο Νικηφόρος Λαμπρινός, η σύζυγος και η κόρη του που έπεσαν στα χέρια των ληστών, οι οποίοι εισέβαλαν στην κατοικία του στην περιοχή της Θαλίδας, είναι καλά στην υγεία τους, όπως διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος Μαλλίων, μιλώντας χθες στην Κρήτη TV, λίγο πριν υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο. Καλά, πολύ καλά. Χτύπησε κανείς? Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Είναι πολύ συγκινητικό. Είστε καλά? Εσείς ήσασταν μέσα? Φοβηθήκατε? Οι δράστες κινήθηκαν στα χωράφια στην πίσω πλευρά της κατοικίας, από όπου πέρασαν στον κήπο και σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι, όπου έκοψαν μια σίτα για να περάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού. Ακολουθώντας τα ίχνη που άφηναν πίσω τους οι δράστες, οι αστυνομικοί της σήμανσης εντόπισαν το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν. Σύμφωνα με τις περιγραφές των θυμάτων, δύο από τους δράστες φορούσαν κουκούλες, καλύπτοντας όλο το πρόσωπό τους, ενώ οι άλλοι δύο κουκούλες από τα φούτερ που φορούσαν και ιατρικές μάσκες. Μπήκαν αρχικά στο δωμάτιο της 25χρονης Φωτεινής, την οποία ευνηδίασαν, και έσυραν μαζί τους τα υπόλοιπα υπνοδωμάτια μέχρι να κινητοποιήσουν τον Νικηφόρο Λαμπρινό και τη σύζυγό του, ευτυχώς χωρίς να τους τραυματίσουν. Τους απειλούσαν με μαχαίρι, ενώ με άλλο μαχαίρι που πήραν από την κουζίνα έκοψαν σεντόνια για να δέσουν και να φημώσουν τα θύματα, τα οποία φέρουν μικροτραυματισμούς στα χέρια από το δέσιμο. Η είδηση έχει σοκάρει τόσο τους κατοίκους της περιοχής, όσο και τους ξένους επισκέπτες. Έχω εμπιστοσύνη απόλυτη στην ελληνική αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει κατευθείαν δράση, αναζητώντας τους δράστες. Εύχομαι αυτό το πράγμα να μην ξανασυμβεί. Τρομερό! Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη. Κι εγώ σοκαρίστηκα. Οι συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους οι δράστες υποδεικνύουν ότι πρόκειται πιθανότατα για Αλβανούς υπηκόους, ενώ έχουν αποσπάσει αρκετές χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ.